2011, η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, που περιλαμβάνει ένα νέο ανοιχτό ρηχείο χαλκού χρυσού στη θέση Σκουριές στο όρος Κάκαβος. Οι κάτοικοι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής ξεκινούν κινητοποίησης κατά της εξόρυξης. Από το 2012 ξεκινά η άσκηση εκατοντάδων ποινικών διώξεων για δεκάδες υποθέσεις εναντίον κυρίως των κατοίκων της περιοχής. Ας πω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, είναι σε εξέλιξη το 85% του δικαστηρίου. Όλα αυτά διαδραματίζονται από το 12, μέσα στο, τα χοντρά τα τέτοια, από το 12 και το 13, με αφορμή ότι με αφορμή την κλιματική οργάνωση απέναντι σε μια εταιρεία που την προστατεύει η ίδια αστυνομία και το ίδιο το κράτος. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπαίνουμε στο 17 και ακόμα η εταιρεία προσπαθεί να δείξει ότι έχει άδεια. Δεν έχει άδεια. Δυνάμει αυτή η εγκληματική οργάνωση περιλάμβανε όλο το χωριό και άλλα χωριά, όπως τη Μεγάλη Παναγία, γιατί γράφει μέσα η δικογραφία ότι όλοι συνασπιστήκαμε για να αποτρέψουμε τη λειτουργία μιας νόμιμης εταιρείας. Ακόμα κι αν στο συγκεκριμένο περιστατικό για το οποίο κατηγορούνται όλοι δεν ήσουν εκεί, και αυτό μπορείς να το αποδείξεις ότι δεν ήσουν εκεί, δεν έχει καμία σημασία, γιατί είσαι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, άρα μπορεί να ήσουν στο σχεδιασμό, μπορεί να ήσουν να μην ήσουν στην εκτέλεση, αλλά να ήσουν ο ηθήνων νους ή τέλος πάντων πάλι να συνενούσες και να συμφωνούσες ψυχικά σε αυτό το ζήτημα. Η πιο γνωστή επιχείρηση που έγινε εδώ είναι όταν μπήκανε τα ΜΑΤ και ρίξανε τα κρυγόνα στα σχολεία 7 Μαρτίου του 2013. Όλο αυτό το πράγμα που το έχουν παρακολουθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι κατέληξε στο να βρούνε κάτι στρακαστρούκες, δυναμητάκια που πετάμε το Πάσχα. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, όποτε κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν πάνω να διαμαρτυρηθούν και να κάνουν, πάντα γινόταν. Στο τέλος έβγαινε όλη μια δικογραφία. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανήκει σε οικογένεια της Ιρσού ή της Μεγάλης Παναγίας και να μην έχει σχέση με κάποιον που είναι διοκόμενος. Άνθρωποι να αρπάζονται μέσα από τα σπίτια τους, να σπάνε πόρτες για να τους πάρουν στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης να καταθέσουν DNA, να δώσουν DNA και να καταθέσουν. Εγώ έχω ζήσει να πηγαίνω να ψάχνω άνθρωπο μέσω της μαμάς του, η αστυνομία να λέει όχι, δεν τον έχουμε πάρει, να τον ψάχνουμε ώρες στα νοσοκομεία, στα νεκροτομεία στο τέλος. Και όλο αυτό το πράγμα, χωρίς να του έχει γίνει μια κλίση, έλα, είσαι ύποπτος. Μπράβο, μπράβο ρε, μπράβο. Βρήκατε τους τρομοκράτες, μπράβο. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Ήρθα 5,5 ώρα εδώ στο μαγαζί να το ανοίξω. Και 5,5 ώρα με το που πηγαίνω μέσα, παίρνω μέσα νέα φώτα μηχανές, πάω στη κουζίνα να ανάψω τα φώτα για έξω. Μπαίνουν μέσα τρεις κύριοι και μου λένε καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε από το τμήμα Πολυγύρου. Τι θέλετε, μία κατάθεση. Ορίστε, λέω, σας τη δώσω. Τι θέλετε, με ρωτήσετε. Όχι, λέω, εδώ, κυρία μου, στο Πολύγυρο. Αυτό δεν ξέρω πώς αυτός που δεν το έχει ζήσει μπορεί να καταλάβει αυτό το κλίμα της τρομοκρατίας. Το ότι όλη μέρα χτυπούσαν οι καμπάνες στο χωριό και λέγαμε ποιον πήραν τώρα, τι έγινε, πού είναι, είναι εδώ, θα ξαναβγεί, θα βγει. Τα παιδιά τους, οι μάνες τους, οι συγγενείς τους, εμείς όλοι. Έγινε ένα βίωμα καθημερινό ότι κάποιον πήραν σήμερα στην ασφάλεια. Όταν υπόθηκε αυτό το γνωστό, το αμίμητο, το με κάθε κόστος του Αντώνη Σαμαρά, το ζήσαμε στο πετσί μας. Εννοούσε ότι κάθε οικογένεια θα ψάχνει να βρει τρόπο να σώσει το παιδί της. Φορτωθήκαν άνθρωποι με εκατοντάδες πλημελήματα, τα οποία έχουν να κάνουν όχι με το τόσο πολύ με την τρομοκράτηση του κόσμου με τα πλημελήματα, οικονομική αιμορραγία όλου του τόπου, γιατί οι άνθρωποι εδώ προσπαθούμε να συνδράμουμε στους κατηγορούμενους από τα χρήματα που έχουμε. Δηλαδή κάναμε εράνους, συναυλίες, live οικονομικής ενίσχυσης, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Σκεφτείτε ότι μαζικά άνθρωποι χρειάστηκαν
στήριξη νομική, δικηγόρους. Έπρεπε να κάνουν συζητήσεις με δικηγόρους που δεν τους ήταν οικίες, γιατί δεν είχαν ποτέ ούτε μισή διαφορά. Και αν δεν υπήρχε η αλληλεγγύη, ο τρόπος που όλοι μαζί σταθήκαμε και προσπαθούμε να στεκόμαστε σε αυτό το ζήτημα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Αυτά όλα με τηλέφωνα, με προσωπικά δεδομένα απίστευτα. Δικιά μου τη δικογραφία έχω 90 σελίδες συνομιλίες, και τις περισσότερες με τη Μαρίνα. Με μία πίτσα και μία μπύρα, που η πίτσα σήμαινε αυτό και η μπύρα σήμαινε μολότοφ, ξέρω εγώ. Έτσι είναι στημένη η δικογραφία, χωρίς, όπως λέμε, καμία σύλληψη. Είναι πάρα πολύ άσχημο να νιώθεις, να το ξέρεις, ότι οτιδήποτε και να πεις που να μην έχει σχέση με τον αγώνα ή να, δηλαδή μπορεί να είσαι εκνευρισμένος μια μέρα και να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα το ακούνε όλοι. Δηλαδή ήταν, ξέφευγε από τα όρια. Αρχίσαμε να έχουμε κάτι περιοριστικά περίεργα, όπως δεν θα πλησιάσετε στα 10 μέτρα μεταλλορύχους και συγγενείς μεταλλορύχων και συνταξιούχους μεταλλορύχους και την περιουσία των μεταλλορύχων. Και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον περιοριστικό μέτρο που ισχύει ακόμα, το έχουν τα παιδιά γιατί δεν έχουν πάει ακόμα σε δίκη να αρθεί αυτό, είναι ότι δεν πρέπει να πλησιάζουν στα 5 χιλιόμετρα τις σκουριές. Όταν έγιναν κάποιες διαμαρτυρίες κτλ, ευθαρσώς μας είπε η εισαγγελέας, θέλω ησυχία στην περιοχή. Εδώ εμείς χάσαμε το τεκμήριο της αθωότητας. Την 5η, 1η Δεκεμβρίου, τρεις κάτοικοι Ιερισσού δικάστηκαν στον Πολύγυρο για το πλημέλημα της αντίστασης κατά της αρχής. Παρά το γεγονός ότι όλοι οι αστυνομικοί που ήταν μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν πως κανείς από τους κατηγορούμενους δεν είχε αντισταθεί, το δικαστήριο έκρινε και τους τρεις ενόχους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και επέβαλε ποινή ενός έτους φυλάκισης με τριετή αναστολή χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Δυστυχώς έζησα και ζήσαμε όλοι ένα, επιτρέψουμε να το πω, έκτακτο στρατοδικείο με τη μορφή τριμελούς πλημελιωδικείου. Απεδείχθη ότι δυστυχέστατα οι δικαστές, οι πλημελιωδίκες, είναι κατευθυνόμενοι άνωθεν ή τελούν εμπλήρη αγνία των γεγονότων και προσπαθούν να καλύψουν τις αντινομίες και την κατασταλτικότητα των αστυνομικών δυνάμεων. Και αυτό γιατί το λέω, διότι πέταξαν στα σκουπίδια 15 καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης, αλλά και αστυνομικών, οι οποίοι είπαν τελείως αντίθετα από το κατηγορητήριο, ότι δεν ήταν παρόντες, δεν αναγνώρισαν κανένα κατηγορούμενο, δεν έκαναν τίποτα απολύτως, δεν. Σώσω εγώ. Τις σκουριές τις έχετε σώσει εσείς με τους αγώνες σας. Κανένας αγώνας χαμένος. Λοιπόν, με τη Νέα Δημοκρατία φάγαμε πολύ ξύλο, πάρα πολλά χημικά, έγινε όλος αυτός ο χαμός και με το ΣΥΡΙΖΑ είχαμε κάτι πάρα πολύ παράξενο που το έχουμε ακόμα και τώρα. Δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε στο βουνό. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στο κάγκελο. Αλλά ο τρόπος που προσπαθούν να μας προσεγγίσουν είναι αυτός ότι εντάξει, ναι, φωνάξτε, διαμαρτυρηθείτε. Μοιάζει σαν με το ΣΥΡΙΖΑ απλώς να μην θέλουν να δούμε από πολύ κοντά την καταστροφή που επιτρέπουν να γίνεται σε αυτή την περιοχή, παρά τις φανφάρες και τα λόγια. Μοιάζει σαν ο ΣΥΡΙΖΑ να δεσμεύεται από την εικόνα. Ακόμα και αν έρθει και γίνει ένα θαύμα και αύριο αυτό κλείσει, για μας δεν τελείωσε τίποτα. Δεν μπορεί να αφήσουμε 450 άτομα να τους βαραίνουν αυτές οι κατηγορίες και να πάνε στο δικαστήριο έτσι. Έχει και παρακάτω. Και τέλος πάντων, ζωντανός είναι αυτός που αγωνίζεται.